Παραμένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επίσης στο Ηράκλειο. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά για όλους. Γεια σας και χρόνια πολλά. Είστε και οι τρεις πολύ έμπειροι τηλεοπτικά. Επομένως, θα σας ζητήσω μια χάρη εκ των προτέρων να σημειώσω ότι ο χρόνος σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις σας έχει καθοριστεί στο ένα λεπτό. Οπότε θα ήθελα, σας παρακαλώ, να είμαστε τυπικοί ως προς αυτό. Γνωρίζετε τα πολύ στενά πλαίσια του δελτίου ειδήσεων. Να μην χρειαστεί και εγώ να σας διακόψω άκομψα και να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν είναι ωραίο και για τους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Πασπάτη, να ξεκινήσω με εσάς και να μου δώσετε αρχικά την άποψή σας αναφορικά με το ποιο είναι το πραγματικό, το ουσιαστικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας, διότι είναι εμφανές στο δημόσιο διάλογο ότι υπάρχει ένα πολύ τοξικό κλίμα το οποίο ανατροφοδοτείται και αναπαράγεται διαρκώς. Νομίζω, κυρία Σαλαπάτα, ότι το διακύβευμα της εκλογικής μας είναι σαφές, είναι μπροστά ή πίσω. Η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε με σαφήνεια τα 4 τελευταία χρόνια τα οποία διακυβέρνησε μέσα σε όλες αυτές τις, που κυβέρνησε μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες δημιουργήθηκαν πιο πολύ από, ασύμετρους εχθρούς όπως ήταν ο COVID, όπως ήταν το ενεργειακό, όπως ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλα αυτά που δημιούργησαν αυτό το επιφαινόμενο του πληθωρισμού. Νομίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία απέδειξε ότι και ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις κατάφερε να προωθήσει την ανάπτυξη και να συντηρήσει στο βαθμό που μπορούσε το κοινωνικό κράτος. Γιατί εμείς πάντα θέλουμε να αναπτύσσεται η χώρα στη βάση της ελεύθερης οικονομίας, αλλά θέλουμε να κρατάμε και σταθερό το κοινωνικό κράτος για να έχουμε κοινωνική συνοχή. Το έδειξε η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο θυμίζει είναι το καλοκαίρι του 2015 που δεν θέλουμε ποτέ να το ξεχνάμε. Θυμίζει κλειστές τράπεζες, θυμίζει capital controls. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι το διακύβευμα για το οποίο θα απαντήσει για τις ψήφους του ο μέσος Έλληνας είναι μπροστά ή πίσω. Για εσάς, κύριε Μαμουλάκη, το διακύβευμα ποιο είναι, μπροστά ή πίσω, είπε ο κύριος Πασπάτης. Νομίζω ότι το κεντρικό διακύβευμα που θα κριθεί σε 32 μέρες από σήμερα, κυρία Σαλαπάτα, την 21η Μαΐου, είναι ένα και κυρίαρχο. Είναι η πραγματική οικονομία που ακουμπάει όλα τα στρώματα. Διότι 4 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, το μήνυμα και το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος. 40 αφημοί αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουν κερδίσει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, έχουν υπερκέρδη διαρκείας και ο φτωχός δυστυχώς έχει γίνει φτωχότερος. Αυτό λοιπόν είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι ο πιο άδικος φόρος. Μια φορολογία, μόνο θα θυμίσω το 2022, ότι 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω υπερέσοδα κέρδισε το κράτος και διανύμει ψίχουλα εν είδη επιδόματος και διαφόρων ΠΑΣ στους πολίτες. Δεν είναι αυτό που ζητάμε. Δεν είναι αυτό το αύριο. Δεν είναι αυτή η ελπίδα που ζητάει ο τόπος. Θέλουμε δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη στο ζήτημα της οικονομίας, δικαιοσύνη στην δικαιοσύνη, δικαιοσύνη σε όλα μα όλα τα επίπεδα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο που σε αυτό θα κριθούμε σε 32 μέρες από σήμερα. Και βέβαια, δεν μπορώ να μην τονίσω και το μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας, το σκάνδαλο των υποκλοπών που 8 συναπτούς μήνες τώρα μένει αναπάντητα ερωτήματα. Η δικαιοσύνη δυστυχώς αργεί χαρακτηριστικά. Όλοι συγκλονιστήκαμε από το προηγούμενο καλοκαίρι. Η χώρα μας διασύρθη διεθνώς ελαίου αυτού του ζητήματος των υποκλοπών και ακόμα να δούμε απαντήσεις. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι τα κομβικά και που αφορούν τον πολίτη και αφορούν πραγματικά τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Γι' αυτά θα παλέψουμε και αυτή είναι και η προοδευτική ατζέντα. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο. Ξέρετε, ζητάμε την πρώτη ευκαιρία από τον ελληνικό λαό. Διότι η πρώτη ευκαιρία αριστερά στο 2015 που αναφέρθηκε ο κ. Πασπάτης δεν ήταν αληθής. Εκεί ήταν μια χώρα χρεοκοπημένη που απλά τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Τώρα ζητάμε μια ευκαιρία χωρίς μνημόνια. Σας παρακαλώ να πάω στον κύριο Μπαριτάκη για το ίδιο ερώτημα. Ποιο είναι το ουσιαστικό διακύβευμα για εσάς και αν θεωρείτε ότι αυτή η μακρόσυρτη, έστω και άτυπη προεκλογική περίοδος, διότι συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για εκλογές, τελικά είναι ωφέλιμη. Κοιτάξτε, το διακύβευμα της επόμενης μέρας είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Ένα κράτος κοινωνικά δίκαιο, ένα κράτος που θα μπορεί να είναι δίπλα στον πολίτη σε όλους τους τομείς, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η υγεία, είτε είναι η ρύθμιση του κόκκινου δανείου, είτε είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είτε είναι οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας. Ένα κράτος με ασφάλεια και όχι να έχουμε το διασυρμό με το θανατηφόρο που έγινε στα Τέμπη, που να μπορεί ο πολίτης να νιώθει ότι έχει ασφάλεια όπου και αν πάει και όπου και αν χρειαστεί. Ένα κράτος δικαίου, κράτος δημοκρατίας, που να δίνει απαντήσεις
σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία μέχρι σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει ακόμα και στα αυτονόητα. Είναι όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Ένα κράτος το οποίο δυστυχώς τα τελευταία 8-9 χρόνια, είτε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουμε δει. Ας θυμηθούμε τι έχει κάνει και τι έχει προσφέρει τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και πόσοι θεσμοί εμπεδόθηκαν και προστάτευσαν τον πολίτη και την κοινωνία ολόκληρη. Ένα τέτοιο λοιπόν κράτος δικαίου θέλουμε και μέσα σε αυτό θέλουμε ένα κίνημα, ένα ΠΑΣΟΚ πολύ πιο ισχυρό για να μπορέσει να δώσει σε μια κυβέρνηση το στίγμα του και την πολιτική του. Λοιπόν, κύριε Πασπάτη, επικαλούμε την ιδιότητά σας ως γιατρού και θέλω σε μια συνοπτική αλλά περιεκτική αποτίμηση να σας θέσω το εξής ερώτημα. Με ποιο πρόσημο αποτιμάτε την δράση της κυβέρνησης πάνω στον τομέα της υγείας? Θεωρείτε ότι το έργο είναι επαρκές? Νομίζω ότι η δράση της κυβερνήσεως στον τομέα της υγείας σε ό,τι αφορά το COVID, που ήταν το προεξάρχον πρόβλημα στην τετραετία αυτή, νομίζω ότι ήταν σαφώς θετική, συγκρινόμενη πάντα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν από τις χωρίες της Βορείου Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Και μην ακούσω τις αλχημίες των αριθμών περί θανάτων, γιατί επειδή είμαι του επαγγέλματος και τα ξέρω πολύ καλά αυτά και επιστημονικά, οι αλχημίες αυτές έχουν να κάνουν με τη στατιστική. Η χώρα αντιμετώπισε τον COVID και σε πολιτικό και σε επιστημονικό επίπεδο πάρα πολύ καλά σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία είχαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, το οποίο αυτό βασικά αντιμετώπισε τον COVID, νομίζω ότι πήρε τα εύσημα. Τώρα, ο COVID σαφέστατα δημιούργησε κάποιες ανασταλτικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στο ΕΣΥ. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές φάνηκαν στο νόμο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο από την κυρία Γκάγκα. Και πιστεύουμε ότι η επόμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι μια κυβέρνηση στην οποία θα δώσουμε σημασία στο σύστημα υγείας της χώρας, στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας, το οποίο θα αποτελεί το βασικό πυλώνα και θα το πάμε παραπέρα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας φορολογούμενος που πληρώνει, εάν χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, λαμβάνει τις υπηρεσίες που του αξίζουν? Και σας το ρωτώ γιατί είστε μέσα στα υπάρχουν πράγματα. Περιοχές της χώρας, υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες συγκαταλέγεται και ο νομός Ηρακλείου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, που το επίπεδο της υγείας είναι υψηλότατο. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας που το επίπεδο είναι μέτριο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε όμως εμείς, σκοπός της κυβερνήσεως της επόμενης, θα είναι να γίνει ένα οριζόντιο σύστημα υγείας που να πιάνει όλη, που να καλύπτει όλη τη χώρα και να μπορεί να ζήσει αυτό το σύστημα, γιατί εμείς δεν μπορούμε με ένα σύστημα που δημιουργήθηκε από τον Παρασκευά Αυγερινό το 1983 και πραγματώθηκε από τον Γιώργο τον Γεννηματά. Έχουν περάσει από τότε 40 χρόνια. Θέλει δομικές αλλαγές, σαν αυτές τις αλλαγές που έχουν κάνει όλες οι χώρες της Βορείου Ευρώπης. Κύριε Μαμουλάκη, ίδιο το ερώτημα σε ό,τι αφορά τα της υγείας. Εμείς τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ αυτό που καταγράφουμε είναι δραματικό. Δηλαδή, γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να στηρίξουν, η ενδοχώρα αφήνεται στο έλεος. Αυτή είναι μόνο μία παράμετρος από τα πάρα πολλά προβλήματα που καταγράφουμε και σας θέτω. Ναι. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε και ο κύριος Πασπάτης. Τον άκουσα σιωπών. Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Σαλαπάτα, νομίζω ότι και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μια αναγκαιότητα δικαιοσύνης και στην υγεία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι επειδή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη 4 χρόνια απομειώθη η ισχύς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιο? Την ώρα που μάτωνε η ελληνική κοινωνία, τώρα την ώρα που υπέφερε λόγω του COVID το σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι κλινικάρχες, ο ιδιωτικός τομέας δεν επομίστη ούτε μία περίπτωση COVID. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε πλήρη αντίθεση με ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα ξεχάσω, ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μητσοτάκη να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει ότι δεν έχει καμία μελέτη. Προσέξτε, καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι εκτός μεθ συνθήκες δημιουργούν περισσότερες πιθανότητες θνησιμότητος. Φανταστείτε, είχε στα χέρια του 8 μήνες ήδη τη μελέτη της Θεόδωρα Λήτρα και είχε το θράσος να κουνάει το δάκτυλο στους Έλληνες πολίτες ουσιαστικά, γιατί μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτό έκανε, και να λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Ωραία, κύριε Μητσοτάκη, χαρακτηριστικά, όμως αυτά περάσαν. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να έρθουμε στο τώρα όμως. Πέρασαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν. Πάμε στο τώρα. Αυτό που θεωρούμε ως πρόταγμα και ένα πολιτικό διακύβευμα που θα κρίνει τις εκλογές είναι ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Πασπάτη, έναν έγκριτο και πραγματικά πολύ καλό γιατρό που υπηρετεί
διαχρονικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας να υπεραμείνεται τις κυβερνήσεώς του και είναι και λογικό και δεν μου προκαλεί εντύπωση. Όμως η αλήθεια ξέρετε ποια είναι. Και την ξέρει και ο κ. Πασπάτης, όπως την ξέρει το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επί ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στα μνημόνια, μέσα σε αυτή τη μέγενη που βίωνε η χώρα, καταφέραμε και στήσαμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας στα πόδια του. Με τοπικά, τα λεγόμενα τομή και άλλες δράσεις, οι οποίες άφησαν ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα που αντί να ενισχυθεί, επί κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και εκτός μνημονίων πλέον, δυστυχώς συρρυκνώθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εμείς τι λέμε για την επόμενη μέρα? Περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δικαιοσύνη στην πρόσβαση σε ζητήματα υγείας για όλους τους πολίτες και αν μη τι άλλο, επιτέλους και οι κλινικάρχες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Λοιπόν, να έρθω σε εσάς, κύριε Μπαρητάκη. Γεια σας, Λαπάτα. Αν κάτι μας κάνει περήφανο στο ΠΑΣΟΚ και όλους τους Έλληνες, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εδραιώθηκε, θεμελιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Το είπε και ο κ. Πασπάτης. Τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα? Ενώ καθιερώθηκε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πρωτοβάθμιας περίθαψης με τα περιφερειακά ιατρία, με τα κέντρα υγείας, δυστυχώς τελευταία έχει αφαιθεί στην τύχη του. Δεν είμαστε περήφανοι για το σύστημα υγείας που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας. Βλέπουμε εφημερίες που δεν βγαίνουν, λίστες χειρουργείου που δεν ικανοποιούνται, βλέπουμε τα κέντρα υγείας να έχουν αφαιθεί ουσιαστικά στην τύχη του, χωρίς γιατρούς. Πολλά κενά τα οποία δεν αναπληρώνονται. Νευραλγικές κλινικές που δεν λειτουργούν. Ακριβώς. Αυτά με εντέλεσθε. Αυτό δεν τιμά κανένα. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι. Το σύστημα υγείας δυστυχώς και με τον νόμο της κυρία Γκάγκα, μόνο υπερήφανοι που δεν είμαστε. Συγγνώμη και Πασπάτη που θα το πω, διότι ουσιαστικά ενισχύει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Άρα, αν έχεις χρήματα, θα μπορείς να είσαι ο γιατρός. Αν δεν έχεις, δυστυχώς δεν θα έχεις πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Άρα, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Δεν υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Έχει ρίξει. Ουσιαστικά κονάει το κλείνει μάτι προς τους κλινικάρχες και στην ιδιωτική περίθαλψη που σημαίνει χρήματα από τους ίδιους τους πολίτες, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να υποστηρίζεται από παντού. Άρα δεν βλέπουμε ούτε και τις υποδομές. Ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που θεμελιώθηκε από το ΠΑΣΟΚ, το Βενζέλιο που έχει αναμορφωθεί, τα περιφερειακά κέντρα υγείας, τα οποία αποτελούν τον κορμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μια πρωτοβάθμια περίθαλψη που θέλει επιπλέον ενίσχυση για να μπορούν να αποσυμφορούν τα νοσοκομεία μας. Δυστυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, το ξέρει ο κ. Πασπάτης, επαφίεται στους γιατρούς και πολλές φορές υπερβαίνουν τους εαυτούς τους για να μπορέσουν να στηρίξουν το σύστημα υγείας. Και στην περίοδο του COVID, οι γιατροί είναι εκείνοι που έδωσαν τον εαυτό τους. Και όχι η κυβέρνηση, που ούτε τα επιδόματα τα οποία έπρεπε να δώσει, έδωσε. Καθυστερούν πολλές φορές και δεν πληρώνονται υπερορίες, είναι δουλευμένα που έρχονται. Άρα, αυτό μόνο ουσιαστική στήριξη του συστήματος υγείας δεν είναι και θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει. Είναι κρίμα μετά από 4 χρόνια να έχουν και να λέμε ότι τώρα θα δούμε το σύστημα υγείας και πού κάναμε λάθη ή τι δεν κάναμε να μπορέσουμε να το αναπληρώσουμε. Άρα, εδώ απολογείται η κυβέρνηση. Ωραία. Και δυστυχώς έχει μείνει πίσω και δεν έχει στηρίξει το σύστημα υγείας. Να πάμε λίγο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαμουλάκη, γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάνατε πρόσφατα μία κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα αυτό. Όταν ανέλαβε τα ενία της διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι παρέλαβε μία μολυβιά στο χάρτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι επί των ημερών του ουσιαστικά το έργο μπήκε στις ράγες. Να δούμε λίγο τη συνολική εικόνα που βρισκόμαστε εν έτη 2023 και γιατί η Κρήτη εδώ και δεκαετίες δεν έχει έναν δρόμο ασφαλή. Κύριε Σαλαβάτα, σας ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί πράγματι 4 χρόνια, αν μη τι άλλο, το θεωρούμε ως προμετωπίδα για το επίπεδο ανάπτυξης Κρήτης στο βόρειο δικό άξονα και μια ιστορική εκκρεμότητα για τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε το 2018, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός. Με το προλαμβάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και εν προκειμένου ο παραιτηθής προσφάτως κ. Καραμαλής, αλλά ρίστον παρόδο ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και τα Τέμπη, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Τι μας έλεγε? Μιλούσε ειρωνικά για μια μολυβιά στο χάρτη, ουσιαστικά θεωρούσε ότι ήταν μια πρόχειρη προσέγγιση ο διεθνής διαγωνισμός που είχε παρέλθει και το πρώτο του στάδιο και κλωτσούσε το τενεκεδάκι παρακάτω. Περνούσε ο χρόνος. Και εμφανίστηκε 2,5 χρόνια μετά, το τέλος του 20, αρχές του 21, να πει τι? Ότι θα συνεχίσει το διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Εξού και αυτό που συνέβη στην πορεία. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια κατάτμιση του έργου σε 3 διαφορετικά στάδια. Θα σας πω μόνο ότι μόλις προχθές, με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Ανατολικής Κρήτης, επισκεφτήκαμε, κάναμε αυτοψία στο έργο. Μάλιστα, προ λίγων ημερών, για να δούμε σε αυτό το περίφημο κομμάτι Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, τι συμβαίνει. Ξέρετε τι είδαμε? Μηδενικό έργο, μηδενικό κατασκευαστικό αποτύπωμα, τα μηχανήματα σταματημένα επί 3,5 μήνες από τότε που ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης για να εγκαινιάσει με τα ρατατζούμ, υποτίθεται την έναρξη του εργοταξίου. Δεν έγινε ούτε μία εργασία. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν πέφτει πραγματικά πενιά.
Η κοροϊδεύουν, είναι η επιτομή της πολιτικής απάτης σε ένα έργο το οποίο είχε προϋπολογιστεί 80 εκατομμύρια, το ανέβασε η Νέα Δημοκρατία στα 140 και άκουσον, έχουμε έκπτωση 7% μονοψήφια. Είναι προκλητικά πράγματα αυτά. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος και έργο μηδέν. Αυτά κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και σε αυτό τι έχει να συγκρίνει ο Έλληνας πολίτης και δύο κριτικός? Έργα στην πράξη. Θυμηθείτε τι συνέβη 15-19 με μια χώρα στα μνημόνια. Ξεμπλοκάραμε τον κάθετο άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Τρέξαμε το αεροδρόμιο και το συμβασιοποιήσαμε. Έργα περιβάλλοντος. Αναπτυξιακά αντιπλημμυρικά. Μην το ανοίξουμε τώρα, κύριε Μαμουλάκη, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Για το ΒΟΑΚ θέλω... λοιπόν και κλείνω. Για τα υπόλοιπα, μάθαμε με μεγάλη πραγματικά έτσι, έκπληξη ότι το μεγάλο τμήμα, το λεγόμενο ΧΧΙ, το Χανιά Χερσόνησος, που αυτό είναι το μείζον και είναι έργο παραχώρησης, βάσει των εστάσεων πάει ακόμα παρακάτω. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να δικήσω κανένα σας, κύριε Μαμουλάκη. Κλείνω και λέω, χάθηκαν 4 χρόνια, κερδίσαμε διόδια εντός εισαγωγικών και προφανώς ηρωνικά και γι' αυτό θα δώσουμε μάχη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση την επόμενη μέρα, λοιπόν, από τις 22 του μήνα. Κύριε Πασπάτη, μηδενικό κατασκευαστικό αποτύπωμα, είπε ο κύριος Μαμουλάκης, μεταξύ πολλών άλλων. Κυρία Σαλαπάτα, η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε, από την ώρα που ανέλαβε το 2019, τα βήματα τα οποία έκανε σε ό,τι αφορά το βόρειο οδικό άξονα και όχι μόνο, το οποίο αποτελεί το τελευταίο μεγάλο έργο στη χώρα, μεγάλο οδικό έργο στη χώρα, ήταν σημαντικά. Δεν ξέρω αν ήταν μία μολυβιά, αν ήταν απλώς στον υπολογιστή μία κίνηση του Μάους, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι περίπου στο μηδέν. Και αυτή τη στιγμή κάνει γοργά βήματα η Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό το πράγμα σε όλα τα μεγάλα έργα, γιατί εμείς τα κάνουμε τα γοργά βήματα γιατί είναι στο πολιτικό μας DNA να θέλουμε την ανάπτυξη, να θέλουμε να πάμε τη χώρα παραπέρα. Και ξέρουμε ότι για να πάει η χώρα παραπέρα θα πρέπει οι υποδομές να υπάρξουν για να μπορούν να γίνουν μετά οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Και όταν λέμε οι βαριές υποδομές στην Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι ο ΒΟΑΚ και οι κάθετοι άξονες του και είναι μετά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι με όλα τα συνεπικουρικά έργα τα οποία χρειάζονται τη διασύνδεσή του με την πόλη του Ηρακλείου και με τη Μεσαρά. Αυτή είναι η γνώμη μας και ξέρουμε και να ξέρει πολύ καλά ο Έλληνας και ο κριτικός κυριότερα ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που θα είναι στην κυβέρνηση σίγουρα θα παραδώσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ όπως υποσχέθηκε ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης. Κύριε Σαλαπάτα, να πω κάτι μόνο. Οι απαλωτριώσεις ακόμα για το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα 4 χρόνια μετά δεν έχουν προχωρήσει. Έργο χωρίς απαλωτρίωση δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν, μόνο. Η κρίση των πολιτών. Κλείνει παρένθεση. Κύριε Μπαριτάκη, να έρθω σε εσάς να τοποθετηθείτε για το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, σας παρακαλώ, διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαχρονικά όμως εξακολουθούμε μέχρι και σήμερα να μην έχουμε ένα ασφαλή δρόμο και κάθε μέρα να σκοτώνεται κόσμος. Θέλω, επειδή επίσης έχετε θητεύσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μου πείτε ποιος είναι ο πιο κομβικός ρόλος που επιτέλεσε προς αυτή την κατεύθυνση, να πιέσει δηλαδή το κεντρικό κράτος, η περιφέρεια. Κοιτάξτε κυρία Σαλαπάτα, πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, έχει καθυστερήσει. Τα τελευταία 9 χρόνια, παρόλο που εξαγγελέθηκε από 2 διαφορετικές κυβερνήσεις, δυστυχώς έχει μείνει πίσω. Και μελετητικά ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί έτσι να τρέξουν οι διαγωνισμοί όπως πρέπει. Και το Χανιά Ηράκλειο. Τώρα, το τι έχει η περιφέρεια και έχει ζητηθεί πολλές φορές το έργο αυτό να είχε περάσει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δυστυχώς το κεντρικό κράτος διαχρονικά, να το πούμε αυτό, ότι δεν άφησε ποτέ το μεγάλο αυτό έργο στα χέρια της περιφέρειας. Δεν εμπιστεύτηκε δηλαδή την περιφέρεια. Άρα, προτάσεις και σχεδιασμό μόνο μπορούσαμε να κάνουμε, και αυτό έχει γίνει. Αλλά δυστυχώς, τις περισσότερες προτάσεις η κυβέρνηση, ο κ. Καραμαλής, ο υπεύθυνος υπουργός, τις αρνήθηκε. Να δούμε το ΒΟΑ που διασχίζει το Ηράκλειο, που δεν δέχτηκε την υπογειοποίηση. Να δούμε το Ρέθυμνο, να δούμε τα Χανιά. Προβλήματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διαβούλευση και την παρουσία της μελέτης, τα οποία δυστυχώς αρνήθηκε να υιοθετήσει η κυβέρνηση. Ακόμα για το σχεδιασμό του μέσου σταθερής τροχιάς, που θα ενώνει κομμάτι του Βόρειου Οδικού Άξονα με το μεγάλο αεροδρόμιο, ούτε και σε αυτό έχει δεχτεί κάτι. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένας στραβός, θα έλεγα, αναπτυξιακός σχεδιασμός και σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο και τους κάθετους άξονες που πρέπει να συνδέσουν το ΒΟΑΚ. Δυστυχώς το έργο έχει μείνει πίσω. Και παρά την εξαγγελία του εργοταξίου του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, δεν έχουμε δει στην ουσία να προχωράει οτιδήποτε. Το ΔΕ Χανιά, Ηράκλειο, Χερσόνησος, και αυτό έχει μείνει πίσω, αφού πλέον ούτε το 24 θα ξεκινήσει, ενώ και το έργο Χερσόνησος Νεάπολη, και εδώ να δούμε αν θα πάει τέλος του χρόνου του 24 που να μπει σε μια τροχιά. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο σε μια περιφέρεια που συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη της χώρας. Μάλιστα. Με τον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα έχει μείνει πίσω. Και υπάρχουν ευθύνες και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κ. Σπρίτζης έκανε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, χωρίς να προχωράει, αλλά και ο κ. Καραμαλής τελικά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα οποία έχει πει και έχει υποσχεθεί δεν ήταν καν υλοποιήσιμα. Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός τέτοιου μεγάλου σχεδιασμού. Ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στηρίζουμε το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο και βέβαια πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις.